Έχουμε και έξτρα συνεντεύξεις έτσι όσον αφορά την ανάπαυλα του τελικού κάτω των 18. Μαζί μου είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Άθος Αντωνίου, και δίπλα ο ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής κάτω των 16, ο Μιχάλης Ματσεντίδης. Αλλά πρώτα να ξεκινήσω από τον παράγοντα ως είσαστε, έτσι να μας δώσει το δικό του σχόλιο για το τι βλέπουμε τώρα σε αυτόν τον τελικό. Η προσπάθεια που γίνεται, Μάρη, είναι να δημιουργήσουμε αρκετούς τελικούς, να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο, να δουν οι πιο μικρές ηλικίες, να τους δώσουμε εικόνα και κίνητρο για να έρθουν κοντά στο άθλημα. Ευτυχώς φέτος είδαμε ωραία παιχνίδια, ωραίους τελικούς και ευτυχώς τα γήπεδα ήταν αρκετά γεμάτα. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, και στις αναπτυξιακές ηλικίες υπήρξε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Προσπαθούμε να κατεβούμε όσο πιο κάτω γίνεται σε ηλικίες. Ήδη από του χρόνου σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε από τις ηλικίες 6-7 για να δημιουργηθεί μια μεγάλη και ικανή βάση να δώσει το ταλέντο στις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι που ζητάμε από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Όμως και εμείς σαν ομοσπονδία πρέπει να μεγαλώσουμε τη βάση ούτως ώστε να έρθουν αυτά τα ταλέντα, να μπουν έτοιμα στις εθνικές ομάδες και να φέρουν τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Μάλιστα, εγώ πάντως αυτό που θα σου πω έτσι μεταφορικά είναι ότι το καλοκαίρι που έρχεται δεν πρέπει να είναι θερμό μόνο κυριολεκτικά, αλλά να είναι και μεταφορικά. Πρέπει να υδρώσουμε πολύ όλοι για να γίνει αυτό το πράγμα. Τι λες? Δυστυχώς χωρίς υδρότα και προσπάθεια δεν μπορούν να έρθουν αποτελέσματα. Οι 5 εθνικές μας αγωνίζονται το καλοκαίρι, ξεκινώντας από την Αντρών. Οι γυναίκες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. U16 και U18 άντρες γυναίκες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μπουν στο γήπεδο νωρίς, να ξεκινήσουν να προετοιμαστούν με τους προπονητές τους και θα πάρουν το αποτέλεσμα που δικαιούνται. Δεν υπάρχουν στον μπάσκετ, όπως γνωρίζεις, οι εύκολες λύσεις. Οπότε ό,τι δίνεις στο γήπεδο, σχεδόν πάντα θα το πάρεις. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Κάνουν σοβαρή και ολόχρονη δουλειά. Χρειάζεται χρόνος, να μην είμαστε ανυπόμονοι και χρειάζεται να μεγαλώσουμε και τη βάση από κάτω. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Ομοσπονδίας, τον κύριο Άθο Αντωνίου, και να περάσουμε και στα αγωνιστικά. Έχουμε τον Ομοσπονδιακό Προπονητή των κοριτσιών, των ηλικίας των 16, τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη, από τον οποίο θα θέλαμε έτσι να μας πει έτσι δύο λόγια για την δουλειά που περιμένουμε ότι θα γίνει. Καλησπέρα, Μάρα, και από μένα. Να κάνω μια μικρή διόρθωση των αγοριών κάτω των 16. Καταρχήν, να συμπληρώσουμε αυτό που λέει ο Άθος, ότι είναι τεράστια ικανοποίηση και χαρά ότι όλες οι εθνικές ομάδες είναι ενεργοποιημένες το καλοκαίρι. Κάτι που δεν γινόταν παλιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν για το κίνητρο των μικρών, των νεαρών αθλητών, το να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να υδρώνουν τα καλοκαίρια για τις εθνικές ομάδες, αλλά και των υπολείπων να προσπαθούν να φτάσουν σε κάποιες εθνικές ομάδες. Τώρα για τη δικιά μου εθνική, κάτω των 16, η εθνική ομάδα ανδρών. Φέτος αγωνιζόμαστε στη Β' κατηγορία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βοσνία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία, η οποία θεωρώ ότι εκεί πρέπει να παίζει η Κύπρος, έτσι κι αλλιώς. Έχω ξανασυμμετέχει με κορίτσια στην ίδια κατηγορία και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και πάρα πολύ καλή για την Κύπρο μας, γιατί παίζουμε πάντα με πολύ καλύτερους αντιπάλους και βλέπουμε πού πρέπει να φτάσουμε και πώς πρέπει να είμαστε αν θέλουμε να είμαστε σωστοί αθλητές του μπάσκετ. Από τη μεριά μας θα υποσχεθούμε, ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει, να υποσχεθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο από το προπονητικό staff και είμαι σίγουρος από όλους τους παίχτες να τους εμπνεύσουμε, ούτως ώστε να είμαστε όσο πιο καλά γίνεται προετοιμασμένοι, να πάμε όσο πιο καλά μπορούμε σε αυτό το τουρνουά. Τώρα για στόχους και για τέτοια είναι πάρα πολύ νωρίς να θέσουμε. Πρέπει να δούμε, να αναλύσουμε λίγο τον όμιλό μας, να δούμε τους αντιπάλους μας. Αλλά σίγουρα στόχος κυρίαρχος και πρωταρχικός είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί στις μικρές ηλικίες αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό είναι ο σκοπός, να γινόμαστε καλύτεροι. Το κινητό σου ανοιχτό, αγαπητέ Μιχάλη, γιατί ξέρεις από πού θα δεχθείς ενοχλήσεις με την καλή την έννοια για την δουλειά που θα γίνει. Οπότε θα περιμένουμε νεότερα. Αλλά εσύ, έτσι, σαν ένα κατανοητικό σχόλιο, θα ήθελα να μου πεις πόσο αισιόδοξος είσαι για τη δουλειά που θα γίνει. Κοίτα, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και πολύ σίγουρος για τη δουλειά μου. Η δουλειά που θα γίνει θα είναι πάρα πολύ σωστή. Θα δουλέψουμε μεθοδικά με τον Λίτο Σακαλή στην ομάδα για να φέρουμε τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε. Δηλαδή, να προετοιμάσουμε τα παιδιά να μπουν σε ένα σωστό τρόπο προπόνησης, σε ένα σωστό τρόπο παιχνιδιού. Τώρα θεωρώ ότι κάτω των 16 τα αποτελέσματα δεν παίζουν τόσο μεγάλη σημασία, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό από τα δικά μας, οι χώρες που παίζουν σε σχέση με τα δικά μας πρωταθλήματα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς θα προσπαθήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και κάποιες νίκες που δεν τις περιμένουμε.
Γιατί όχι δηλαδή. Λοιπόν, αυτό αγαπητέ Μιχάλη το περιμένω και εγώ και πιστεύω και αρκετός κόσμος ο οποίος βλέπει την δουλειά που γίνεται στην βάση. Ακούσαμε προηγουμένως και από επίσημα χείλη για την προσπάθεια που θα γίνει. Οπότε έχουμε κάθε δικαίωμα και κάθε λόγο να είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για αυτή την επικοδομητική πιστεύω συνομιλία και είμαστε εδώ για να περιμένουμε αποτελέσματα.